Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρωτοσύγγελος Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιερώνυμος Χίζας. Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη, πρώτα απ' όλα. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους και στους ακροατές σας. Λοιπόν, εντοπίσαμε μία πανήγυρη που έχετε. Μιλάμε για το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας ανήκει νομίζω, στην Νέα Κούταλη. Το εντοπίσαμε και είδαμε πραγματικά ένα πανέμορφο ξοκλήσι, το οποίο βέβαια είναι ενδεικτικό, θα λέγαμε χαρακτηριστικό της πατρίδας μας. Έτσι δεν είναι όλα τα ξοκλήσια που είναι διασκοπισμένα παντού, το βλέπουμε και στην οθόνη μας. Και το ιδιαίτερο που έχει αυτό το παρεκκλήσιο είναι ότι είναι πάνω σε ένα νησάκι, όπου το συνδέει έτσι ένας πλωτός διάδρομος και θα λέγαμε ότι είναι το ποντικό νήσι της Λίμνου, σε αντιστοιχεία με το ποντικό νήσι της Κέρκυρας. Πανηγυρίζει λοιπόν, έτσι. Σήμερα έχετε τον Μέγα Εσπερινό. Ναι, επειδή το χειμώνα που είναι η εορτή του Αγίου Νικολάου, λίγο δύσκολη πρόσβαση εκεί, το πανηγυρίζουμε στην μετακομιδή του Ιερού του Λειψάνου που γιορτάζει η Εκκλησία μας από τις 10 μέχρι τις 20 του μηνός Μαΐου. Εμείς επιλέξαμε την 20η Μαΐου να εορτάζουμε το παρεκκλήσιο αυτό. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα και αύριο η Θεία Λειτουργία και των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τώρα, η περιοχή σήμερα λέγεται... το απόγευμα σε 7 η ώρα θα κάνουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό με τη χωροστασία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και αύριο το πρωί τον Όρθο και την Θεία Λειτουργία. Πανοσολογιώτατε, η περιοχή λέγεται Νέα Κούταλη. Πρόκειται για πρόσφυγες που έχουν φτάσει στο νησί? Είναι μια προσφυγική περιοχή. Είναι, στη Λίμνο υπάρχουν δύο χωριά τα οποία είναι προσφυγικά. Ο Άγιος Δημήτριος που είναι από το Ρέιντερε της Μικράς Ασίας, από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Και η Νέα Κούταλη από την Κούνταλη της Προποντίδος, από τα νησιά εκεί των Μπρικονίσων. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά και πάλι και να πούμε ότι ήταν μεγάλη μας χαρά που επικοινωνήσαμε. Και για μας ήταν μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή του ακριτικού μας νησιού. Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ο πρωτοσύγγελος λοιπόν της Μητρόπολης Λίμνου, πανήγυρης του Ιερού Παρεκκλησίου, το εντοπίσαμε και γι' αυτό βέβαια είπαμε ότι το αναδείξαμε το θέμα, γιατί πραγματικά είναι ένα χαρακτηριστικό εξοκλήσι, το είδατε και στις οθόνες σας, της πατρίδας μας, από τα πάρα πολλά που έχει, τα χιλιάδες που είναι διασκορπισμένα παντού. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν εκεί στη Νέα Κούταλη της Λίμνου πανηγυρίζει. Χρόνια πολλά να πούμε για εσάς που μας βλέπετε από εκεί. Τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο, καθώς όπως βέβαια είπαμε και στην αρχή, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο. Σαν σήμερα είχαμε βέβαια την γενοκτονία των Ποντίων, είχαμε τα χρόνια εκείνα τα πέτρινα, τις σφαγές, πραγματικά τα γεγονότα που έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στην μνήμη όλων μας. Ένα βίντεο έχουμε ετοιμάσει φυσικά, φόρο τιμής, και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη μας σύνδεση, θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μας περιμένει ο Παναγιώτης Μπαμίδης, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής, να μιλήσουμε για αυτή την εφαρμογή εικονικών ασθενών που έχουν δημιουργήσει εκεί για τα κινητά τηλέφωνα.